Πάμε να ακούσουμε όμως τον κύριο Ξαδάκτυλο, τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιδρυτικού Συλλόγου, ο οποίος τι λέει, ότι όσοι αρνούνται τη διασωλήνωση να υπογράψουν και να φύγουν. Ναι, ναι, ναι. Αυτό λέει ο κύριος Ξαδάκτυλος. Δεν θες να διασωλήνωθείς, σου λέει, για να σωθείς. Πήγαινε στο σπίτι σου, υπέγραψε. Να υπογράφει για να μην έχει και πρόβλημα από την αρχή. Και κάνει ό,τι θέλει. Άμα θέλει, πέθανε. Αυτά λέει ποιος, ο κύριος Ξαδάκτυλος. Να τον ακούσουμε. Έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο δημιουργεί δυσκολία μεγάλη στην καθημερινή λειτουργία των ανθρώπων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Mm-hmm. Πρώτον, έχουμε παράλογες απαιτήσεις σαν αυτές που είδαμε στην ΜΕΘ του Ευαγγελισμού, και εδώ θα πρέπει να πω προς πάσα κατεύθυνση ότι όποιος δεν επιθυμεί να νοσηλευθεί όταν έχει πλήρη διανοία μπορεί να υπογράψει, να αναλάβει την ευθύνη της πράξης του και να αποχωρήσει. Κανείς δεν εισάγεται με το ζόρι στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Όποιος επιθυμεί να μην ανανυφθεί εφόσον χρειάζεται ανάνυψη, μπορεί πάλι εν πλήρη διανοία να το υπογράψει και θα γίνει σεβαστό από τους πάντες, αναλαμβάνοντας την ευθύνη των πράξεών του. Δεν μπορεί να απαιτεί όμως οι γιατροί που βρίσκονται μέσα στα νοσοκομεία ή οπουδήποτε αλλού να συνεργάζονται και να διαβουλεύονται με τον δικηγόρο του, τον αστρολόγο του ή το σαμάνο της επιλογής του. Επίσης, δεν επιτρέπεται την επομένη οποιοδήποτε σε οποιαδήποτε νοητική κατάσταση και αν βρίσκεται να απειλεί και να βρίζει συναδέλφους οι οποίοι δίνουν την ψυχή τους και ξενυχτάνε πάνω από τους ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται τη βοήθειά τους αγόγγιστα υπό συνθήκες πνευματικού, σωματικού και ψυχολογικού κάματου ή 20 μηνών. Και τέλος, η πολιτεία πρέπει οπωσδήποτε να προστατεύσει τους συναδέλφους που εργάζονται και αντιμετωπίζουν περιστατικά COVID σε όλες τις περιπτώσεις από κακόβουλες ενέργειες, οι οποίες δυστυχώς υπάρχουν. Όπως επίσης γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και εξώδικοι οι οποίοι είναι άνευ αντικειμένου, αλλά αρκετές για να προκαλέσουν προβλήματα, και έχουμε και διαρκώς παράπονα από συναδέλφους, οι οποίοι τελειώνοντας τη βάρδιά τους, μετά την κούραση της ημέρας, έχουν να υπόκειται και σε τηλεφωνήματα τα οποία είναι τουλάχιστον αγενή και αήθη.